Και πάω στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Δήμος Ηρακλείου, κύριο Γιώργο Καραντινό. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά, κυρία Δημητράτση. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Από χθες κληθήκατε διάφορα να καλύψετε και ως πολιτική προστασία. Φαντάζομαι ότι εκείνο το οποίο πολύ περισσότερο στη χθεσινή ημέρα ταλαιπώρησε, για να δούμε και τι νεότερα και τι δεδομένα έχουμε, είναι αυτό το στέγαστρο, το τμήμα των 50 μέτρων στο Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο χθες δίπλωσε. Για πείτε μας ποια είναι η εξέλιξη, γιατί υπήρξε άμεση κινητοποίηση σαφέστατα και των αρχών και της Δημοτικής Αρχής και εκενώθηκε το στάδιο. Μια πονεμένη ιστορία τελικά είναι αυτό το Παγκρίτιο στάδιο, αλλά δώστε μας τα νεότερα και τις πληροφορίες για να δούμε αυτό το κομμάτι τελικά θα μείνει εκεί, θα κολληθεί, θα αποκολληθεί, θα φύγει τελείως, θα το βγάλουν δηλαδή οι αρχές για την ασφάλεια όλων. Πείτε μας. Πολύ σωστά είστε πληροφορημένοι με το ρεπορτάζ σας. Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθε η πληροφορία ότι ένα κομμάτι του στεγάστρου, λόγω των σφοδρών ανέμων που επικρατούσαν ειδικά στο Παγκρίτιο στάδιο, αποκολλήθηκε. Έγινε προσπάθεια με την πυροσβεστική και με, για να δούμε εάν θα μπορούσε να γίνει αποκατάσταση. Κρίθηκε ότι δεν ήταν δυνατόν με τις συνθήκες που επικρατούσαν να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση. Έγινε η αυτοψία και αργά το βράδυ μετά το τέλος του συμβουλίου ο ίδιος ο Δήμαρχος, εγώ σαν Δήμαρχος της Προστασίας ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού κ. Σαπάκης, κάναμε επιτόπια αυτοψία. Δεν φαίνεται να κινδυνεύει κόσμος, φαίνεται να δίπλωσε. Είναι στο βορειοανατολικό κομμάτι, το οποίο είναι περιφραγμένο και αποκλεισμένο. Αποκλείστηκε και η λειτουργία του σταδίου και θα γίνει με καλύτερες συνθήκες αυτοψία με ένα ερείτη, που να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση. Η αποκατάσταση, θεωρούμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες αποκατάστασης, χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση να γίνει εξ αρχής όπως έγινε το άλλο κομμάτι, και να είστε σίγουροι ότι θα τη διεκδικήσουμε. Το πόσο να την πετύχουμε δεν ξέρω, αλλά θα την διεκδικήσουμε να γίνει άμεσα και αυτό. Κοιτάξτε, αποκατάσταση, γενναία χρηματοδότηση, είναι σωστά τα βήματα αυτά και θα το διεκδικήσουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέμε. Αυτά είναι σωστά, κύριε Καραντινέ. Θέλω να ρωτήσω ωστόσο το εξής. Μπορεί ο χώρος να είναι περιφραγμένος και από γύρω-γύρω να μην μπαίνει κόσμος, αλλά δεν να ξεχνάμε και τους ανθρώπους οι οποίοι αθλούνται μέσα στο Παγκρίτιο. Σημαίνει ότι μέχρι να γίνει αυτή η αποκατάσταση και όποτε γίνει ότι δεν θα μπαίνει κόσμος για να γυμνάζεται, ή αυτές είναι αποφάσεις που θα ληφθούν μετά που θα καταφέρει ένα ερείτης να, όπως είπατε, να ανέβει πάνω, να δει τι γίνεται, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις? Αυτό είναι που δεν έχω καταλάβει, για να ξέρουμε και ποιο είναι αυτό το οποίο λέμε στον κόσμο που μας ακούει. Θεωρώ και πιστεύω ότι μετά που θα γίνει η επιτόπια αυτοψία από τον Αναερίτη, θα παρθούν οι αποφάσεις για την πιο γρήγορη αποκατάσταση της ζημιάς, ούτως ώστε να αποδοθεί το στάδιο στους ωφελούμενους. Μάλιστα. Αυτό μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες ή γίνεται σήμερα, αύριο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν με το χειμώνα, με τους ανέμους, κύριε Καραντεμίρη? Αυτή την πληροφορία μπορώ να σας δώσω αργότερα. Έχω να σας δώσω πληροφορίες, αν θέλετε, για την κατάσταση που επικράτησε χθες στους υψηγμούς, στα χωριά τα οποία... Σαφέστατα και τι θέλουμε αυτή την ενημέρωση, σαφέστατα. Οπότε λοιπόν, στην πορεία της ημέρας θα γνωρίζετε πότε θα ανέβει κάποιος πάνω, ο ειδικός, τέλος πάντων τεχνικός, για να σας πει αν θα πρέπει να φύγει με τον οποιοδήποτε τρόπο το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει αποκολληθεί. Φαντάζομαι ότι εκείνο το οποίο θα δείτε επίσης πολύ προσεκτικά είναι και αν υπόλοιπα τμήματα από
το στέγαστρο αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή την ώρα. Γιατί δεν να ξεχνάμε ότι εντάξει, ο Βοριάς είτε ο Νοτιάς και σε μεγάλο υψόμετρο και στο σημείο που βρίσκεται το Παγκρίτιο στάδιο το πιάνουν ούτως ή άλλως. Εύλογη ερώτησή σας και γι' αυτό πραγματικά σας λέω ότι αν δεν έχουμε αυτοψία που να ξέρουμε, διότι αν έχει διπλώσει με το βάρος είναι πιο δύσκολο να το πάρει. Εάν δεν έχει διπλώσει θα δούμε πώς θα επέμβουμε. Αν έχει διπλώσει θεωρούμε ότι μέχρι να αποκατασταθούν οι συνθήκες, αλλά σας λέω αυτό είναι με τη φύλαξη, θα μπορέσουμε να μπορέσουμε με ασφάλεια να επέμβουμε για την αποκατάσταση του κινήματος του Βόρειου Ανατολικού. Ωραία. Από τα χθες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε υπήρξαν αρκετές παρεμβάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου για την ασφαλεία των πολιτών. Υπήρξαν παρεμβάσεις. Υπήρξε μια παρέμβαση παραδείγματος χάρη στη Θενών που είχε πάρει μια τέντα και ήταν ετοιμόρροπη και η ομάδα εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου με γερανοφόρο δικό μας την αποκατέστησε. Στους οικισμούς δεν είχαμε χιόνι, είχαμε πρωινή ενημέρωση. Στην Πυργού υπήρξε μια μικρή καθοδίστηση που πάει επί τόπου κλιμάκιο των εθελοντών της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Έχουμε αφήσει ήδη τσαπάκι στον Άγιο Μύρο, οπότε θα παρέμβουμε και εκεί πέρα και είμαστε σε επιφυλακή και σε συνεργασία με τους συναρμοδίους φορείς όπου μας ζητηθεί να παρέμβουμε, παραδείγματος χάρη κλείσιμα ελληνικών διαβάσεων, αποκατάσταση δρόμων, φρεάτια και όπως ξέρετε και μετά από επικοινωνία του Δημάρχου με τους αρμόδιους αντιδημάρχους κοινωνικής μέρημνας, δημοτικής αστυνομίας και πολιτικής προστασίας αποφασίστηκε να παραμείνουν ανοιχτά όλο το 24ωρο το κέντρο αστέγων και να γίνει ευαισθητοποίηση στις καταγεγραμμένες θέσεις των αστέγων για να μπορέσουμε να ενταχθούν και αυτοί στο κέντρο αστέγων, αλλά όπως ξέρετε για ορισμένους είναι απόφαση ζωής και επιλογή ζωής. Σε αυτούς λοιπόν που δεν θα πείσουμε, να αφήσουμε κουβέρτες, να αφήσουμε τρόφιμα, ούτως ώστε να περιορίσουμε τη δρυμύτητα του ψήφους για τους συγκεκριμένους. Όπως αποφασίστηκε και χθες, να παραμείνουν ανοιχτά τα καπί μέχρι το μεσημέρι, για όποιος για λόγους οικονομικούς δεν έχει θέρμανση και θέλει να πάει στα καπί, ισχύει και αυτό. Ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα από τις 28 πρώτου και θα είμαστε σε ετοιμότητα μέχρι το πέρας αυτής της κακοκαιρίας που φαίνεται να εξαντλείται Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη πρωί. Ευτυχώς η πληροφορία μου λένε ότι στις πρωινές ώρες στο οροπέδιο ρίχνει χιόνι, οπότε θα είναι καλό και για την ύλωση του Ηρακλείου. Βέβαια. Είναι το μόνο σίγουρο. Είπαμε ότι τα χρειαζόμαστε όλα αυτά με την ποσότητα του νερού που έχει ο Αποσελέμης, Ηράκλειο, Χερσόνησος και Άγιος Νικόλαος. Νομίζω ότι προσευχές μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να μην έχουμε εκείνα τα φαινόμενα και να μην κάνουμε και εκείνες τις τρέλες που παθέτουμε σε κίνδυνο και τον εαυτό μας, όπως επίσης και τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν για να μας βοηθήσουν μέχρι να περάσει η ένταση των φαινομένων. Κύριε Καραντινέ, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, το τελευταίο που είπατε, να το πω επιγραμματικά, να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καραντινέ.